αν θα επέτρεπαν να σταματήσει η πορεία στο δρόμο που άνοιξε ο ελληνικός λαός και ετοιμάζονται να περπατήσουν και άλλοι λαοί στην Ευρώπη και στον κόσμο, ή αν θα έκανε τη χάρη στους πιο συντηρητικούς κύκλους του παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου που δρούν και εκτός Ευρώπης με σκοπό τον πλήρη μετασχηματισμό της Ευρώπης σε Ευρώπη των τραπεζών και των πιο καταστρεπτικών μορφών του κεφαλαίου. Τι συγκρούστηκε αυτούς τους 7 μήνες διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Με απλά λόγια, το παλιό και το νέο. Ποιο νίκησε? Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά. Το παλιό νίκησε προσωρινά. Χάθηκε μια μάχη, όχι όμως και πόλεμος. Λαβωθήκαμε και μάλιστα σοβαρά. Όχι γιατί πρόβαλε μεγαλύτερη αντίσταση από αυτή την αντίσταση που περιμέναμε, το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, αλλά γιατί δεν ήμασταν όσο θα έπρεπε προετοιμασμένοι. Γιατί το χρέος είναι εργαλείο καθυπόταξης και χειραγώγησης των χωρών και σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορείς να νικήσεις, όπως πουθενά δεν μπορείς να έχεις νίκες αν δεν έχεις συσχετισμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πως ο κόσμος απογοητεύτηκε. Τον ενδιαφέρει να δει πόσο βαριά είναι η ήττα που υποστήκαμε, γιατί είναι το μόνο κόμμα που έχει δώσει μάχη. Και αυτό το λέω χωρίς διάθεση μεγαλοστομίας. Γιατί ξέρω και ξέρουμε πως δεν μπορεί να υπάρξει ρήξη ή οποιαδήποτε αλλαγή αν κάποιος δεν αναλάβει την ευθύνη, το χρέος, να την οργανώσει. Όσο η αριστερά δεν αναλαμβάνει πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε να έρθει ο λαϊκός παράγοντας στο προσκήνιο, τόσο θα πυκνώνουν τα σύννεφα της συντήρησης και της κέντρο αριστεροποίησης που σωστά έχει υποθεί πως είναι δομικό συστατικό του πολιτικού συστήματος και δεν είναι απλώς θέμα μεταπίδησης σε άλλες θέσεις πιο συντηρητικές. Αφορά δομικά χαρακτηριστικά του πολιτικού μορφώματος και του κράτους, και η κεντροαριστερά είναι μια μορφή διαχείρισης που αφήνει εν τέλει ανέπαφα τα συστημικά χαρακτηριστικά, διαιωνίζει και προστατεύει θόκους και λειτουργίες, διαχειρίζεται με έναν πλέον ευαίσθητο κοινωνικά τρόπο τα βασικά προβλήματα διακυβέρνησης και πολιτικής ζωής, άρα εγκλωβίζει δυνάμεις. Άρα δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με αυτή. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της κεντροαριστεροποίησης? Υπάρχει και αποτελεί έναν ακόμα πυλώνα για την αριστερή παρένθεση. Γιατί η αριστερή παρένθεση δεν σημαίνει μόνο χάνω τις εκλογές. Έχει και άλλες εκδοχές, εξίσου, ίσως και περισσότερο επικίνδυνες. Μία είναι η κεντροαριστεροποίηση. Μία άλλη είναι το αφήνω στους άλλους να εφαρμόσουν μνημόνια που ξέρουν να το κάνουν και συμφωνούν κιόλας. Καμιά ευθύνη ωστόσο για την αριστερά, όπως και κανένας κίνδυνος να λερώσει τα χέρια της. Αυτή την τελευταία άποψη, όπως φυσικά και τις δύο προηγούμενες, προσωπικά την αντιπαλεύω, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση με μια προϋπόθεση. Δεν υπάρχει αγώνας, καμιά μορφή αγώνα, ούτε κοινοβουλευτικός αγώνας, δίχως το λαό. Τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε δείγματα γραφής μαζί με το λαό, δίνοντας αγώνες, χωρίς να τον ποδηγετεί. Εξάλλου, κάθε κίνημα είναι ξένο προς κάθε παραγοντισμό και νομίζω ότι η πιο σημαντική αιτία είναι αυτή που τίμησε ξανά με την ψήφο του ελληνικός λαός του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτές τις προϋποθέσεις, με αυτές τις σκέψεις, πρέπει να δούμε το από εδώ και πέρα και πρέπει να είναι μόνο μπροστά. Θέλω να κάνω μία μικρή μία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όσο προλαβαίνω. Η διεθνής ένταση κλιμακώνεται και η ευρωπαϊκή κρίση εντείνεται. Τα μηνύματα που έρχονται από την Ουκρανία, τη Γάζα, τη Συρία, το Ιράκ, διαγράφουν στην περιοχή ένα περιβάλλον πιο πολεμικό από ποτέ. Εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λοιπόν και περιφερειακοί πόλεμοι και γεωπολιτικές και ενεργειακές ανακατατάξεις και πρακτικές ενεργειακού αποκλεισμού, και η χώρα μας βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Η γειτονική Τουρκία που μετράει δυσκολίες και απώλειες στα ανατολικά της, που δρομολογεί κατά καιρούς στοχευμένες κινήσεις αμφισβήτησης της κυπριακής ΑΟΣ ή εντείνει τις πιέσεις για διχοτομικές λύσεις στην Κύπρο, υποχρεώνεται να αντιμετωπίσει με άλλους όρους το κουρδικό ή και προκρίνει επόμενες κινήσεις σε Αιγαίο, ενδεχομένως και Θράκη. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε αυτό το περίπλοκο, επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό? Μέσα σε αυτά τα γεγονότα,
Η πατρίδα μας επηρεάζεται άμεσα και πληρώνει ήδη το τίμημα μιας νέας διεθνούς όξυνσης. Μίλησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι για τις προσφυγικές ροές, ο καθένας δίνοντας την άποψή του, εκθέτοντας την άποψή του. Το κύριο είναι το εξής και πρέπει να το πούμε. Ο ιμπεριαλισμός γεννά προσφυγιά. Και πρέπει να το ξαναπούμε. Ο ιμπεριαλισμός γεννά προσφυγιά. Και όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε, θα το συζητήσουμε. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προσφυγικές ροές, που είναι πράγματι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Αλλά πρέπει να βρούμε την αιτία. Στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για μια πολυδιάστατη φιλιρινική ενεργητική εξωτερική πολιτική. Κάτι που για να μην αποτελεί μόνο τίτλο, εκφώνηση, πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι να μην κινούμαστε πάντοτε με μόνη πηξίδα την τυφλή υποταγή στις επιδιώξεις ισχυρών συμμάχων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, δυσκολότερο ίσως, ότι πρέπει με σοβαρότητα να κρατιούνται κάποιες ισορροπίες, κάνοντας σαφές όμως ότι η μετακίνηση της οικονομικής κρίσης σε περιφερειακές οικονομίες πρέπει να ανακοπεί. Όπως επίσης πρέπει να ανακοπούν και οι διέξοδες και να σταματήσουν οι αδιέξοδες περιφερειακές πολεμικές. Σήμερα που χάσαμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε τα οικονομικά μας, που τα μνημόνια δεν είναι μόνο επώδυνα μέτρα, αλλά είναι τρόπος, προσπάθεια ανακατανομής του κεφαλαίου, που η Επιτροπή είναι καθεστώς και η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς εγκλωβισμού εξαιτίας όλων των παλαιότερων επιλογών, σήμερα που το ζήτημα της ανεξαρτησίας τίθεται εμφατικά, νομίζω ότι αυτή η Βουλή έχει το καθήκον, το μεγάλο χρέος να προσπαθήσει μαζί με τον ελληνικό λαό να απεγκλωβίσει τη χώρα από όλα τα προηγούμενα. Χρειάζεται οικονομική σταθερότητα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, όπως και πολλοί συνάδελφοι. Αλήθεια, πότε. Κυρία Τριανταφύλου, σας παρακαλώ, ναι, ολοκληρώνετε τώρα. Ευχαριστώ για την ανοχή. Χρειάζεται όμως πάνω απ' όλα πολιτική σταθερότητα. Που τι σημαίνει? Σημαίνει ξανά εμπιστοσύνη στην πολιτεία και όχι απλά στο κράτος. Σημαίνει σύγκρουση πραγματική με τη διαφθορά και τη φαυλότητα. Τέλος, νομίζω ότι 2-3 πράγματα. Ο διάλογος μεταξύ των πολιτών, η κριτική σκέψη, η παιδεία είναι όπλα που πρέπει να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν άμεσα ώστε να αλλάξει η Ελλάδα. Το πιο σημαντικό, το τελευταίο, αλλά το πιο σημαντικό, είναι η επιμονή μας στην αλληλεγγύη, όχι στη φιλανθρωπία. Στην αλληλεγγύη όσων έχουν πληγεί και πλήττονται, αλλά δεν σκύβουν το κεφάλι. Μέσα από αυτή την τόσο απλή, αλλά τόσο σημαντική, ουσιαστική διαδικασία, θα δημιουργηθούν εκείνα τα αιτήματα, θα δημιουργηθεί εκείνος ο εμπλουτισμός, εκείνες οι προτάσεις που όχι μόνο θα αυξήσουν την κοινωνική συνοχή, αλλά ταυτόχρονα θα εμπλουτίσουν με τον καλύτερο τρόπο το δικό μας πολιτικό πρόγραμμα. Κλείστε, κυρία Τριανταφύλου. Κλείστε. Περιττέρω, όχι. Το λόγο έχει η κυρία Ζαρούλια.